Περνάμε στη δεύτερη ανακοίνωση της ημέρας, την οποία θα ακούσουμε από την κυρία Καταρίνα Σαμαρά, με θέμα «Τα παγανιστικά σλαβικά δρόμενα και λαϊκός πολιτισμός στη νεότερη ρωσική λογοτεχνία». Η Καταρίνα Σαμαρά είναι απόφοιτος του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης με εξειδίκευση στους ρωσόφωνους από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Στο παρελθόν εργάστηκε ως καθηγήτρια στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στο Ρωσικό Κέντρο της Λευκωσίας. Διδάσκει επί χρόνια την ελληνική και ρωσική γλώσσα ως ξένες, ενώ την τρέχουσα περίοδο, ταυτόχρονα με τη διδασκαλία, ασχολείται ερευνητικά με τη σύγκριση των δύο γλωσσών και τη διδακτική τους. Καταρίνα, έχεις το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καρδαρά για την πολύ τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω στον κύκλο των ομιλιών, καθώς και τον καθηγητή μου, τον κύριο Σταμάτη Ζωχιό, που με μίλησε στον κόσμο της λαογραφίας και του λαϊκού πολιτισμού μετά από τα μαθήματα που, όπως ακούσατε, έχω κάνει κατά τη διάρκεια της φοιτησής μου στο Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Ως γνωστόν, η λαογραφία συνδέεται άμεσα με τις άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως την εθνογραφία, την ιστορία, την γλωσσολογία και τη λογοτεχνία, οι οποίες χρησιμοποιούν το υλικό της για τους σκοπούς της έρευνάς τους. Ειδικότερα στη λογοτεχνία, παρουσιάζεται πλήθος λαογραφικών στοιχείων συνδεδεμένα με το μύθο, τις τελετουργίες και τα μυστήρια. Παρόλο που είναι δυνατή μια ελεύθερη ερμηνεία αυτών των στοιχείων, μελετώντας το λογοτεχνικό έργο του κάθε συγγραφέα, μπορούμε να εντοπίσουμε στοιχεία λαογραφίας στον τρόπο της δημιουργικής του παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση του Νικολάη Βασίλεβιτς Γκόγκολ, ο οποίος, ως γνωστόν, ήταν εξοικειωμένος με το λαό και τις λαογραφικές συλλογές, η ανάλυση των έργων του δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο να ληφθούν υπόψη οι λαογραφικές πηγές, ο δανεισμός και η εξωτερική έλξη του συγγραφέα με τη λαογραφία, αλλά και οι ρίζες των πηγών αυτών, οι καταβολές τους και η εξέλιξή τους μέσα στο πέρασμα των χρόνων, έως την παρουσία του στα λογοτεχνικά του κείμενα, ώστε να αποφευχθεί ο πειρασμός της επιφανειακής αντιστοίχησης των δεδομένων, των εικόνων και των τελετουργιών. Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε προς ανάλυση η ιστορία του Γκόγκολ, «Η νύχτα του Αγιάννη». Είναι μία από τις τέσσερις ιστορίες που συμπεριλαμβάνονται στη συλλογή του 1831 με τίτλο «Βραδιές στο Μετόχι κοντά στην Τικάνκα», η οποία ανήκει στην πρώιμη περίοδο της δημιουργικότητάς του. Ο πρώτος τόμος αποτελείται επίσης από το πανηγύρι στο Σαρότσινσκι, «Νύχτα του Μάη», «Το χαμένο γράμμα», και το 1832 παρουσιάστηκε ο δεύτερος τόμος της συλλογής με τις ιστορίες «Νύχτα Χριστουγέννων», «Ο μαγικός κύκλος», «Τρομερή εκδίκηση» και ο Ιβάν Φιόντοροβιτς Πόνκα και η θεία του. Οι ιστορίες αυτές αντιπροσωπεύουν τις υπερφυσικές δοξασίες του απλού λαού. Σε αυτές, οι δαίμονες, οι μάγισσες και άλλες σκοτεινές δυνάμεις, αλλά και ο ίδιος ο διάβολος, που αλλάζει μορφή, είναι μέρος της καθημερινής ζωής και της πραγματικότητας του ανθρώπου της εποχής του Γκόγκολ. Στην ιστορία μας, ο διάβολος εμφανίζεται με ανθρώπινη μορφή και όνομα, ως Βασαβρίουκ, για να καταστρέψει τη ζωή δύο εραστών. Ο διάβολος είναι εχθρός της Εκκλησίας, του Χριστού και του ανθρώπινου γένους. Στις ιστορίες του Γκόγκολ γίνεται αντιληπτός από τους ανθρώπους και με λίγη προσοχή μπορεί κάποιος να τον αποφύγει. Το έργο του είναι γνωστό για τον τρόπο που χρησιμοποιεί το λαογραφικό και εθνογραφικό υλικό στη σκιαγράφηση της πνευματικής υπόστασης και της ηθικής εικόνας του λαού, ο οποίος αγωνίζεται να ζήσει στις προσταγές του καλού. Έτσι, οι σκοτεινές, μαγικές ενίοτες δυνάμεις εμφανίζονται λίγο πολύ εξανθρωπισμένες, με μορφή, χαρακτήρα και όνομα, είτε πρόκειται για τον διάβολο, είτε για κάποιον άλλον μαγικό δαιμονικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε βασικά λαογραφικά στοιχεία στην επιλεγμένη ιστορία. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε τις τελετουργίες των στοιχείων αυτών με πιθανές αρχαϊκές μορφές,
τη σχέση τους με τη δομή και τη χρήση του μύθου και να δούμε πόσο συγγραφέας τα χρησιμοποιεί στην υπηρεσία του ηθικού διδάγματος που αποτελεί και τον τελικό στόχο της ιστορίας. Ο Γκόγκολ δεν επιλέγει τυχαία να εμπλουτίσει τα έργα των πρώτων αυτών συλλογών του με τη λαογραφία της Μικράς Ρωσίας. Με τον όρο Μικρά Ρωσία αναφερόμαστε κυρίως σε περιοχές της Ουκρανίας, αλλά και σε κάποιες περιοχές της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και της Πολωνίας. Μέχρι το τέλος του πολέμου του 1812, το ενδιαφέρον για την ιστορία και τη λαογραφία αυξήθηκε απότομα. Δημοσιεύθηκαν συλλογές ρωσικών λαϊκών τραγουδιών, παροιμίες, ρίσεις και λαογραφικά έργα μελετήθηκαν και σχολιάστηκαν. Υπήρξε ένα ζωηρό ενδιαφέρον τότε για την ιστορία της χώρας και την πλούσια κληρονομιά της, το οποίο οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην αναβίωση της πνευματικής αυτοσυνείδησης των ανθρώπων, το οποίο είναι ένα φαινόμενο γενικής εμβέλειας, παγκόσμιας εκείνης την εποχή. Ο ρομαντισμός της δεκαετίας του 1820 επέφερε μία ακμάζουσα προσπάθεια συλλογής ρωσικών παραμυθιών. Αρκετές φορές ο Γκόγκολ επισήμανε τη μόδα της Αγίας Πετρούπολης για όλα τα μικρά ρωσικά, αναφερόμενο σε θρύλους, παραμύθια, κάλαντα, περιγραφές τελετουργιών, αλλά και παρουσιάσεις τοπικών φορεσιών. Στην αρχή της δεκαετίας του 30 εντάχθηκε στον κύκλο του Πούσκιν. Επιπλέον, οι επιρροές που είχε δεχτεί από το οικογενειακό του περιβάλλον περιέπλεξαν τη λογοτεχνική του ενασχόληση με τις λαογραφικές του αναζητήσεις. Έτσι, μέσα στις πρώτες αυτές δημιουργίες του, χρησιμοποιεί ενεργά λαϊκά μοτίβα, πλοκές, εικόνες και στιλιστικά χαρακτηριστικά από τη ζωή, τις παραδόσεις και τις δυσδαιμονίες των χωρικών. Ωστόσο, οι γνώσεις του συμπληρώθηκαν τόσο από τη φαντασία του, όσο και τη λογοτεχνική του μαεστρία, όσο και από τη συλλογή πληροφοριών από τρίτους. Χαρακτηριστική και καθοριστική είναι και η χρήση της λαϊκής γλώσσας στα έργα του, η οποία εμπλουτίζει την καλλιτεχνική εκφραστικότητα, ωστόσο δεν θα ασχοληθούμε καθόλου σήμερα με αυτή. Στο έργο του «Βραδιές στο Μετόχι» κοντά στην Τικάνκα παρουσιάζει τη ζωή του λαού μέσα από πανηγύρια και χειμερινές και καλοκαιρινές γιορτές. Περιγράφοντας στιγμές της λαϊκής αγροτικής ζωής, αποκαλύπτει τα στοιχεία των χαρακτήρων των απλών ανθρώπων, όπως η ξυπνάδα, η σκληρή δουλειά, η ειλικρίνεια στις σχέσεις, το χιούμορ και η τόλμη στη ζωή. Παράλληλα, παρουσιάζει εικόνες της φύσης της Ουκρανίας και της ζωής των χωρικών συνυφασμένη με αυτή. Εξάλλου, ό,τι θα αναλύσουμε παρακάτω έχει να κάνει με τη φύση και τον άνθρωπο από την αρχαιότητα μέχρι σχεδόν και τις μέρες μας. Οι ιστορίες της συλλογής «Βραδιές στο Μετόχι» κοντά στην Τικάνκα παρουσιάζουν στην πλοκή τους εφαρμογές διαφόρων τελετουργιών βασισμένων σε προχριστιανικά και ίσως παγανιστικά έθιμα, τα οποία πέρασαν στις χριστιανικές θρησκευτικές τελετές, αν και τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλοί μελετητές που αμφισβητούν τη διάχυτη παρουσία του παγανισμού σε όλη την ιστορία του ρωσικού χριστιανισμού. Μια ιεροτελεστία μπορούσε να είναι μία μοίηση, ένας γάμος ή μία κηδεία, και συνδεόταν συχνά με μία αλλαγή στην κοινωνική θέση του ατόμου. Οι ιεροτελεστίες μπορούσαν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των εορτών, οι οποίες ήταν επαναλαμβανόμενες βάσει του ημερολογιακού κύκλου. Αυτές λοιπόν οι ιεροτελεστίες παρουσιάστηκαν από τον Γκόγκολ στις ιστορίες του μέσω των λογοτεχνικών εικόνων των εθήμων του λαού, τα οποία επέζησαν στο πέρασμα των αιώνων. Βασική λοιπόν προϋπόθεση για να παρουσιάσουμε αυτά τα προχριστιανικά έθιμα είναι να δούμε τι γίνεται στην ιστορία μας. Οπότε θα σας πω μια μικρή περίληψη. Ο Φωμά Γκριγκόριβιτς αφηγείται την ιστορία χρησιμοποιώντας αυτούσια τα λόγια του παππού του, ο οποίος ήταν δεινός αφηγητής. Τα παιδιά μαζευόταν γύρω του για να ακούσουν κυρίως τις φανταστικές ιστορίες τους. Αν και δεν πίστευαν στις μάγισσες, τις φανταζόταν και ένιωθαν το φόβο όσο ο Θεός αφήνει να συμβαίνουν τα νύχτα. Ο συγγραφέας από την αρχή μας δίνει το στίγμα της σημασίας της παράδοσης των ιστοριών από γενιά σε γενιά, υπονοεί την ύπαρξη του ηθικού διδάγματος εξαιτίας μιας καλής πράξης, αλλά και τη συνύπαρξη του πραγματικού με το φανταστικό στοιχείο και τον κόσμο της μαγείας. Στη Δικάνκα, λοιπόν, οι άνθρωποι ήταν πανφτωχοί κοσάκοι. Εκεί εμφανιζόταν συχνά ο διάβολος με ανθρώπινη μορφή. Ο Μπασαβρούκ. Από πού και γιατί ερχόταν, κανείς δεν ήξερε. Ερχόταν, χανόταν ξαφνικά και έφερνε δώρα στα όμορφα κορίτσια, τα οποία δίσταζαν να τα λάβουν, γιατί δεν ήξεραν πώς τα είχε βρει. Μπορεί να είχε κόψει ένα δάχτυλο για να πάρει ένα δαχτυλίδι, ας πούμε. Και αυτά τα δώρα, αν ήθελες να τα ξεφορτωθείς και τα ρίχνες μέσα στο νερό, επέπλεαν και δεν μπορούσαν να χαθούν.
Στο χωριό λοιπόν ζούσε ο φτωχός Πέτρο, ο οποίος αγάπησε την όμορφη κόρη του αφεντικού του, του Κόρζα, και μια μέρα ο Κόρζα τους είδε να φιλιούνται και παραλίγο να τους σκοτώσει. Έπειτα ένας πλούσιος Πολωνός, ντυμένος στα χρυσά, ήρθε και ζήτησε να παντρευτεί την Πιδόρκα και όπως φαντάζεστε ο πατέρας της την έδωσε. Η Πιδόρκα μίλησε στον Πέτρο πως τον αγαπάει και δεν θέλει να παντρευτεί τον Πολωνό και ο Πέτρο απελπισμένος, τι μπορεί να έκανε, βρέθηκε σε μια ταβέρνα να τα πίνει. Εκεί λοιπόν ήρθε ο Μπασαβρούκ. Μια τρομακτική εμφάνιση. Μαλλιά, γένια, μάτια σαν του Ταύρου. «Ξέρω τι σου λείπει», του είπε δείχνοντάς του τα χρήματα στο πορτοφόλι και του έδωσε μερικά. Με αντάλλαγμα να του φέρει ένα λουλούδι φτέρης. «Διάβολε», είπε ο Πέτρο, «είμαι έτοιμος για όλα». «Αύριο», του λέει, «είναι η παραμονή του Ιβάν Κουπάλα. Μόνο αυτή τη νύχτα ανθίζουν οι φτέρες. Μην τη χάσεις. Θα σε περιμένω τα μεσάνυχτα στη χαράδρα της Αρκούδας». Ο συγγραφέας λοιπόν μπλέκει στην ιστορία του το θρύλο του Ιβάν Κουπάλα, υπονοώντας εξ αρχής τη σύνδεση της μαγείας, των δυσιδαιμονιών, της χριστιανικής θρησκείας και των δοξασιών, πάνω στις οποίες λειτουργούσαν οι τελετουργίες των κοινωνιών. Ο χρόνος δεν περνούσε για τον Πέτρο, που έψαχνε τα μαγικά σημάδια που συμβαίνουν την παραμονή του Ιβάν Κουπάλα. Να δει δηλαδή αν η σκιά από το δέντρο μεγάλωνε ή αν ο ήλιος δεν κοκκίνιζε στη δύση του. Ο Μπασαβρούκ εμφανίστηκε, του έδειξε τους τρεις λόμφους όπου βρισκόταν η φτέρη και εξαφανίστηκε. Τότε, όπως φαντάζεστε, έλαμψε ο ουρανός και εμφανίστηκε μπροστά του το μικρό μπουμπούκι της φτέρης που κινούταν σαν να ήταν ζωντανό. Μόλις το έπιασε ο Πέτρο, ακούστηκε ένα εκοφαντικό σφύριγμα, ο Πέτρο άρχισε να κρυώνει, τα λουλούδια άρχισαν να μιλάνε και τα δέντρα έτερμαν. Ο Μπασαβρούκ εμφανίστηκε και του είπε να υπακούσει σε όποιον βρεθεί μπροστά του. Η εξέλιξη της ιστορίας συνδέεται πλέον αβίαστα με το παραμύθι, αφού η μάγισσα που συναντά ο ήρωας αποπνέει όλα τα στοιχεία της πιο γνωστής σλαβικής μάγισσας, της Μπάμπα Γιαγκά. Ξαφνικά λοιπόν εμφανίζεται μια καλύβα με πόδια κοτόπουλου και ένα σκύλος που πηδά έξω από αυτή μεταμορφώνεται σε γάτα και στη συνέχεια σε μια άσχημη μάγισσα. Η μάγισσα άρπαξε το λουλούδι από τα χέρια του και σπίθες πετάχτηκαν από το στόμα της. «Άφησέ το», του είπε. Ο Πέτρο το πέταξε και το λουλούδι, αφού στροβιλίστηκε, έπεσε. «Εδώ», του έδειξε η μάγισσα. Ο Μπασαβρούκ, δίνοντάς του ένα φτιάρι, του είπε: «Σκάψε εδώ και θα δεις όσο χρυσάφι δεν φαντάστηκες ούτε εσύ ούτε ο Κόρζα». Μόλις ο Πέτρο κάτι βρήκε, εμφανίστηκε πάλι η μάγισσα και του είπε πως δεν θα δει χρυσό μέχρι να πάρει ανθρώπινο αίμα. Και του έφερε ένα μικρό παιδάκι. Μα πώς να κόψει το κεφάλι του παιδιού. Σαν τρελός πήδηξε με ένα μαχαίρι προς τη μάγισσα. Η μάγισσα χτύπησε το πόδι της, μια μπλε φλόγα ξεπήδησε από το έδαφος και ό,τι ήταν κάτω από τη γη έγινε ορατό. Σαν τρελός άρπαξε το μαχαίρι και αθώο αίμα χύθηκε, ενώ διαβολικό γέλιο ακουγόταν. Η μάγισσα, πιάνοντας το ακέφαλο πτώμα, ήπιε το αίμα σαν λύκος. Ωστόσο, όλα γύριζαν στο κεφάλι του Πέτρου και δύο μερόνυχτα είχε χάσει την αίσθηση του χρόνου. Είδε μπροστά του δύο σακούλες χρυσό, αλλά ο διάβολος τον είχε κοροϊδέψει τόσο που δεν θυμόταν τίποτα. Ωστόσο ήταν πλούσιος και παντρεύτηκε την Πιδόρκα. Το ηθικό δίδαγμα της αποφυγής του εύκολου χρήματος παρουσιάζεται στο τέλος της ιστορίας. Ο Πέτρο και η Πιδόρκα ζούσαν καλά, όμως οι άνθρωποι κουνούσαν το κεφάλι τους και έλεγαν «Από το διάβολο δεν θα υπάρξει καλό». Τη μέρα που ο Πέτρο έγινε πλούσιος, ο Μπασαβρούκ εξαφανίστηκε, αλλά και ο Πέτρο έγινε αγνώριστος, δηλαδή απρόσιτος και άγριος, και φαινόταν σαν να προσπαθούσε να θυμηθεί κάτι. Η Πιδόρκα μάταια προσπαθούσε να τον βοηθήσει με θεραπευτές. Κάποιος την λυπήθηκε και της είπε να πάει στη μάγισσα που λεγόταν ότι μπορούσε να θεραπεύσει τα πάντα. Ήταν λοιπόν ξανά βράδυ, ξανά παραμονή του Ιβάν Κουπάλα και έφερε τη μάγισσα στο σπίτι της τον Πέτρο. Εκείνος στην αρχή δεν την κατάλαβε, μετά όμως θυμήθηκε, άρπαξε ένα τσεκούρι, το πέταξε μόλις της τη δύναμη και τη σκότωσε. Και στη θέση της εμφανίστηκε ο μικρός Ίβας. Οι συγκεντρωμένοι φυσικά έτρεξαν έντρομοι έξω από την καλύβα και κανένας δεν θυμάται τι έγινε μετά. Κάποιοι λένε ότι είδαν την Πιδόρκα σε ένα μοναστήρι. Ο παπάς του χωριού έκανε αγιασμό να φύγουν όλα τα κακά από το χωριό. Ωστόσο, η ιστορία ήταν τόσο δυνατή που ακόμη οι κάτοικοι στην Πιδόρκα τη διηγούνται. Η συγκεκριμένη λοιπόν ιστορία επιλέχθηκε προς μελέτη διότι συνδυάζει τόσο τη δομή ενός παραμυθιού, όπως είδατε, αλλά και στοιχεία λαογραφίας.
των οποίων οι ρίζες βρίσκονται σε αρχαϊκές τελετουργίες και κοσμοθεωρίες, όπως είναι η γιορτή του Ιβάν Κουπάλα. Οι λαογραφικές παραδόσεις που συναντούμε στο συγκεκριμένο έργο βρίσκονται σε στενή επαφή με τα θρησκευτικά στοιχεία, λόγω της συγχώνευσης στην αντίληψη των ανθρώπων, των παγανιστικών δοξασιών και των χριστιανικών δογμάτων και ιδεών. Ο χριστιανισμός, παρά το γεγονός ότι κυριαρχεί στο σλαβικό χώρο πάνω από 1000 χρόνια, δεν μπόρεσε να αποβάλει ειδωλολατρικά κατάλοιπα, τα οποία διατηρήθηκαν μέσω της φαντασίας, των συνηθιών της καθημερινής ποιμενικής ζωής και την οτροπία των απλών λαϊκών ανθρώπων, προερχόμενα από τις αρχαίες θρησκείες που κληρονόμησαν από τους προπάτορές τους. Η είσοδος του χριστιανισμού στη ζωή των Σλάβων δεν θα μπορούσε φυσικά εν μία νυχτή να αλλάξει την οτροπία του λαού. Παρόλο που η πίστη συνεχίστηκε στο όνομα του χριστιανισμού, σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι οι πατέρες της χριστιανικής εκκλησίας, έστω και ακούσια, ήταν αυτοί που συνέβαλαν στη διατήρηση της αρχαίας κοσμοθεωρίας. Αυτό σημαίνει πως για να ριζώσει η νέα διδασκαλία στη συνείδηση των ανθρώπων, χρησιμοποίησαν παλιά χαρακτηριστικά στη νέα θρησκεία, η οποία ενδιαφερόταν μόνο να αντικαταστήσει τις ειδωλολατρικές συνήθειες με χριστιανικές, παρόμοιες με αυτές, ούτως ώστε να τους φαίνονται οικίες. Έτσι ονόμασε τους παγανιστικούς θεούς με χριστιανικά ονόματα. Ναοί ανηγέρθηκαν συχνά σε τοποθεσίες των πρώην ειδωλολατρικών ιερών και οι κύριες χριστιανικές γιορτές ορίζονταν πλέον στις ημέρες των πρώην παγανιστικών. Και ο κόσμος σταδιακά συνήθισε αυτή την κατάσταση και μετέφερε προηγούμενες αντιλήψεις για τους θεούς σε νέα αντικείμενα και ιδιότητες που αποδίδονται πλέον στο δικό μας Άγιο. Υπό τέτοιες φυσικά συνθήκες δικαιολογείται και η ύπαρξη της διπλής πίστης, η Dvaivergia, που επιβίωσε μέσα στους αιώνες και συναντάται ακόμη και στις μέρες μας. Στίχοι τραγουδιών, προσευχιών, αλλά και ξόρκια μαρτυρούν την παράλληλη επίκληση των παγανιστικών πνευμάτων και των χριστιανών Αγίων. Η διατήρηση αυτής της αρχαίας κοσμοθεωρίας αφορούσε φυσικά στοιχεία που ήταν απαραίτητα στην καθημερινότητα και την επιβίωση των ανθρώπων, όπως ήταν ο ήλιος, το νερό και η φωτιά. Κεντρική θέση στην ιστορία μας κατέχει η παραμονή της γιορτής του Ιβάν Κουπάλα. Γιορταζόταν στις 21 Ιουνίου. Τότε είναι η μεγαλύτερη μέρα και η συντομότερη νύχτα του χρόνου. Αυτό το γεγονός ονομάζεται θερινό ηλιοστάσιο. Η κορύφωση των εορτασμών συμβαίνει τη νύχτα της 24ης Ιουνίου. Και τότε τιμούμε και στην Ελλάδα το γενέθλιο του τιμίου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ο εορτασμός του Ιβάν Κουπάλα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές όλων των Σλάβων και γιορτάζεται ακόμη και στις μέρες μας με πυροβασίες και στην Ελλάδα και στη Σερβία, όπως μας είπε πριν από λίγο. Οι ρίζες του όμως θεωρούνταν παγανιστικές, αφού λέγεται πως ο Ιβάν Κουπάλα συνδέεται με το Θεό Ήλιο. Για τους Ανατολικούς Σλάβους, ο Θεός Ήλιος ήταν ειρηνικός, ευεργέτης του ανθρώπινου γένους, δότης της γονιμότητας και κάθε είδους ευλογία στον άνθρωπο. Μεταφέρθηκε στο χριστιανισμό μέσω της ρωσικής θεότητας Γιάριλ ή Γιάριλο. Ακόμη και σήμερα οι λαϊκές δοξασίες θέλουν τον ήλιο συνδεδεμένο με τη φωτιά, η οποία έρχεται από τον ουρανό όχι μόνο με την όψη της καθαυτού φωτιάς, αλλά και πολλές φορές ως ξηρασία και είναι θανατηφόρα για τη γονιμότητα των φυτών. Πλάι στον ήλιο και τη φωτιά, φυσικά παγκοσμίως υπάρχει και το νερό. Με την έλευση του χριστιανισμού, ο Θεός Ήλιος και τα ουράνια στοιχεία αντικαταστάθηκαν από τον χριστιανό Θεό, αλλά συνυπήρχαν. Αν δείτε τους στίχους, όσοι μπορούν να καταλάβουν τη ρωσική γλώσσα, γιατί υπάρχουν πολλοί εδώ σήμερα, θα δείτε ότι συνδέει τους αρχάγγελους με τον ήλιο, με το νερό. Στα ουκρανικά κάλαντα, επίσης, περιγράφεται μια εκκλησία στην οποία υπάρχουν τρία παράθυρα. Στο πρώτο λέει λάμπει ο ήλιος, στο δεύτερο ένας μήνας και στο τρίτο αστέρια. Σε όλους τους λαούς, ο ήλιος λατρευόταν για τις ευεργητικές του ιδιότητες. Στον άνθρωπο, στους Σλάβους όμως, και ιδιαίτερα στους βόρειους λαούς, που η μικρότερη διάρκεια του ήλιου ημερολογιακά ήταν ένα γεγονός που του έδινε μία ισχύ σχεδόν θεϊκή. Η ετήσια αναγέννηση της γης με τον ερχομό της Άνοιξης και η γονιμότητά της υποδεχόταν με ευγνωμοσύνη και εορταζόταν με πανηγύρια. Η μεγαλύτερη λοιπόν ημέρα του έτους συνδέθηκε με τον τρόπο που ο ήλιος μαγικά αναζωογονούσε τη γη και τους ανθρώπους. Το άναμα φωτιών, η πυροβασία σε αναμένα κάρβουνα και τα παιχνίδια με αναμένα κεριά στα χέρια και μέσα στο νερό συμπίπτουν με τις ιεροτελεστίες της τιμής του Ηφαίστου, του θεού της φωτιάς, στη Λίμνο και στην Αθήνα, αλλά και άλλων αρχαίων θεοτήτων,
και συνοδευόταν με δυσιδαιμονικές τελετουργίες. Η θεότητα του ήλιου μπορούσε να είναι και γυναίκα. Τη συναντούμε πάνω στο χειμερινό της άρμα με ένα γιορτινό ένδυμα και τη μέρα του Ιβάν Κουπάλα αφήνει αυτό το άρμα και φεύγει πάνω σε τρία άλογα, ένα χρυσό, ένα αργυρό και ένα διαμαντένιο. Η μέρα του Ιβάν Κουπάλα, η προσωποποίηση του αλόγου με τον ήλιο, ο αριθμός 3 και το χρυσό σαν έννοια και σαν χρώμα, είναι στοιχεία που πέρασαν από τις αρχαίες δοξασίες στις χριστιανικές παραδόσεις και τα συναντούμε και στα έργα του Γκόγκολ. Στα τραγούδια των Ουκρανών και των Λευκορώσων, αλλά και σε αναφορά στο χρονικό του Στρικόφσκι του 16ου αιώνα, το όνομα Ιβάν συνδυάζεται με αυτό του Κουπάλα. Ωστόσο, αν συγκρίνουμε τον κατάλογο των θεοτήτων που τιμήθηκαν από τους ανθρώπους στην εποχή του υψηλότερου ηλιοστασίου, προκύπτει πως το όνομα Κουπάλα θα μπορούσε να συμπίπτει με άλλα ονόματα όπως Λάντο, Λίγκο, Λόντο, Γιαρίλα, Ιβάν, Γιάν, που εορταζόταν και σε άλλα μέρη. Ο Λάντο, για παράδειγμα, ήταν θεός του γάμου, χαρούμενος, παρηγορητικός και προσέφερε ευημερία. Όσοι ήθελαν να παντρευτούν, προσέφεραν θυσίες. Ίσως λοιπόν τη θέση του Λάντο να πήρε στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία ο Ιβάν Κουπάλα. Ωστόσο, αυτά σήμερα αποτελούν μόνο εικασίες. Και επουδενή δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν ελλείψη αποδείξεων. Οι γραπτές πηγές στις οποίες γίνεται αναφορά για θεότητες των Σλάβων είναι ελάχιστες και μόνο μέσα από το λαϊκό πολιτισμό μπορούμε να οδηγηθούμε σε πιθανά ίσως συμπεράσματα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πως η θεϊκή υπόσταση του αρχαίου θεού ήλιου μεταφέρθηκε μέσα στους αιώνες στη χριστιανική θρησκεία των Σλάβων με το όνομα Κουπάλα, αλλά και κατόπους με άλλα ονόματα και συνδυάστηκε με τον προφήτη Ιωάννη τον Πρόδρομο, ενώ ο εορτασμός του συνέπεσε με το θερινό ηλιοστάσιο για τους λόγους που αναφέρθηκαν. Οι χριστιανικές δοξασίες μεταφέρθηκαν και αποδόθηκαν άλλες ως θαυματουργά στοιχεία του Αγίου και άλλες ως δοξασίες και δυσδαιμονίες της λαϊκής παράδοσης. Η γιορτή του Ιβάν Κουπάλα, εκτός από το άνομα φωτιών, συνδεόταν και με το κάψιμο ή τη βύθιση στο νερό ενός σκιάχτρου με γυναικεία ενδύματα. Αυτό το είδωλο είναι γνωστό πως γοητεύεται από δαιμονικές σκοτεινές δυνάμεις και δέχεται θυσίες. Με αυτές τις δαιμονικές δυνάμεις συνδέεται το πείδημα των φωτιών, η κυκλική χορή των κοριτσιών και τα τραγούδια. Εκτός όμως από τον ήλιο και τη φωτιά, η ευημερία του ανθρώπου ή του χωρικού συνδεόταν και με την υγρασία και το νερό. Τόσο ο ήλιος όσο και το νερό τιμούνταν παγκοσμίως ταυτόχρονα. Έτσι, κατά τη γέννηση του ήλιου με το χειμερινό ηλιοστάσιο, έχουμε καθαγιασμό των υδάτων. Το ίδιο συμβαίνει και κατά την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, δηλαδή την ημέρα του Ιβάν Κουπάλα. Οι διάφορες ιεροτελεστίες γίνονται δίπλα στο νερό. Οι άνθρωποι δέχονται τη δροσιά ως εξαγνισμό και κολυμπούν στα ποτάμια για να λάβουν θεραπεία και προστασία από ασθένειες, αλλά και κάθε είδους κακό που μπορεί να έχει προέλθει από τις φωτιές που άναψαν την προηγούμενη, την παραμονή δηλαδή του Ιβάν Κουπάλα προς τιμή του Θεού Ήλιου. Η ιστορία μας εκτιλήσεται την παραμονή του εορτασμού του Ιβάν Κουπάλα, διότι σύμφωνα με την παράδοση, εκείνη τη νύχτα συμβαίνουν ανεξήγητα και μαγικά γεγονότα, τα οποία δεν μπορούν να συμβούν μια οποιαδήποτε άλλη νύχτα, δηλαδή τότε εμφανίζονται οι μάγισσες, οι λυκάνθρωποι, οι μάγοι, αλλά και άλλα πνεύματα, όπως είναι το Ντομαβόι, το Βαντινόι, ο Λέσι και η Ρουσάλκα, για τα οποία μας μίλησε την πρώτη μέρα των ομιλιών ο κ. Ζωχιός πολύ αναλυτικά για όσους ήταν εδώ. Λένε λοιπόν πως οι μάγισσες μαζεύονται και γιορτάζουν εκείνη τη νύχτα, αναστατώνουν τους ανθρώπους, παίρνουν το γάλα από τις αγελάδες, χαλάνε το ψωμί. Η Ρουσάλκα προσπαθεί να παρασύρει τους ανθρώπους κάτω από το νερό και ο Λέσι τρομάζει όσους μπαίνουν στο δάσος. Και άλλα ωραία και θαυμαστά. Χαρακτηριστικά όμως είναι και τα έθιμα που συνδέονται με το φυτικό κόσμο εκείνη την περίοδο και πολύ ωραία μας μίλησε στην προηγούμενη παρουσίαση η κυρία Μπίλιανα. Οι κοπέλες λοιπόν μαζεύουν διάφορα φυτά και φτιάχνουν στεφάνια με τα οποία στολίζουν τα σπίτια. Άλλα συλλέγονται μόνο την ημέρα και άλλα με τη δροσιά της νύχτας. Θεωρούνται θεραπευτικά και όταν τα μαζεύουν τραγουδάνε. Χρησιμοποιούνται επίσης για να διώξουν τα κακά πνεύματα. Καίγονται για να προστατεύσουν το σπίτι κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας από τον κεραυνό και βοηθούν φυσικά σε ζητήματα αγάπης. Τι άλλο. Τα κορίτσια το βράδυ της παραμονής ρίχνουν στεφάνια στο ποτάμι και αν το στεφάνι βυθιστεί, τότε δεν πρέπει να τον παντρευτείς αυτό. Λέγεται πως τα δέντρα εκείνη την ημέρα κινούνται και μιλούν μεταξύ τους. Άλλα χόρτα έχουν θεραπευτικές ιδιότητες, όπως η τσουκνίδα για τους ρευματισμούς, και άλλα έχουν μαγικές ιδιότητες, όπως το λεβιθόχορτο, το οποίο είναι αειδιαστικό για τις μάγισσες και προστατεύει το σπίτι από αυτές.
Το πιο διάσημο όμως φυτό τη νύχτα εκείνη του Ιβάν Κουπάλα είναι η φτέρη, την οποία η παράδοση συνδέει με την απόκτηση θησαυρών. Το λουλούδι ανθίζει με κρότο τα μεσάνυχτα και το άνθος του μπορεί κάποιος, με το άνθος του μάλλον μπορεί κάποιος να δει τους θησαυρούς τόσο βαθιά, όσο βαθιά και αν βρίσκονται. Ωστόσο, ένα όρο τα χέρι πάντα το κόβει και κανένας δεν καταφέρνει σχεδόν ποτέ να το αποκτήσει. Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας της φτέρης ακούγεται μία φωνή σαν κελάιδισμα ενός κακού πνεύματος, το οποίο δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να την αποκτήσει. Αν κάποιος όμως την αποκτήσει, οι θησαυροί του κόσμου γίνονται δικοί του. Έχετε κόψει ποτέ φτέρη το καλοκαίρι στο βουνό? Όλοι ξέρουν ότι η φτέρη δεν ανθίζει. Στην ιστορία μας, ο συγγραφέας αναστατώνει τη ζωή του νεαρού Πέτρο, ο οποίος για χάρη της αγάπης συμφωνεί, όπως είδαμε, με τον Μπασαβριούκ να βρει τη φτέρη, την παραμονή της γιορτής του Ιβάν Κουπάλα και να του τη δώσει. Ως αντάλλαγμα θα έχει τα αμέθητα πλούτη. Ψάχνοντάς την, χάνει την αίσθηση του χρόνου και του χώρου και κατά τη διαδικασία της συλλογής παρουσιάζονται στην ιστορία μας όλα τα χαρακτηριστικά που η παράδοση του Ιβάν Κουπάλα προστάζει και τα οποία τα είδαμε όλα να περνάνε μέσα από την ιστορία μας. Πριν τελειώσει η αφήγηση αυτών των θαυμαστών γεγονότων, προερχόμενων από στοιχεία της λαϊκής παράδοσης συνδεδεμένα με τη χριστιανική θρησκεία, ο συγγραφέας μας βάζει απευθείας στον κόσμο του παραμυθιού. Ξαφνικά, εμφανίζεται μια καλύβα με πόδια κοτόπουλου και ένα σκύλος που πηδά έξω από αυτή μεταμορφώνεται σε γάτα και στη συνέχεια σε μια άσχημη μάγισσα. Και εδώ λοιπόν φαίνεται η δημιουργική ικανότητα του Γκόγκολ να συμπιέζει ολόκληρα παραμύθια σε μια μόλις ιστορία. Στο κύριο μέρος της ιστορίας βρίσκεται η στιγμή που ο Πέτρο πρέπει να περάσει κάποιες δοκιμασίες για να αποκτήσει την ευτυχία, δηλαδή να παντρευτεί την Πιδόρκα. Σύμφωνα με τη μορφολογία του παραμυθιού του Προπ, μια τέτοια κατασκευή πλοκής είναι χαρακτηριστική για τα λογογραφικά έργα, όπου οι ήρωες πρέπει να περάσουν μία σειρά δοκιμασιών για να λάβουν ένα βραβείο. Σε αυτή την περιπέτεια, ο ήρωας συχνά βοηθιέται από κάποιο ζώο, είτε από κάποιον άλλον ευεργετικό χαρακτήρα, όπως είναι η μάγισσα Μπάμπα Γιαγκά, αλλά στη δική μας περίπτωση βοηθιέται από τη φτέρη. Η μαγεία που συναντάται καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας θα μπορούσε να την κατατάξει στα μαγικά παραμύθια, τα οποία είναι από τα αρχαιότερα στη λαογραφία με προχριστιανικές καταβολές. Συνήθως περιέχουν υπερφυσικά στοιχεία και πρωταγωνιστούν σε αυτά πνεύματα, δράκοι, βρικόλακες, μάγιστες και μαγικά αντικείμενα. Αυτά τα μαγικά αντικείμενα είναι ενεργά και ζωντανά μέλη της ιστορίας και κάνουν πράγματα μόνα τους, χωρίς την βοήθεια των ανθρώπων, όπως είναι η φτέρη. Ο ήρωας είναι συνήθως ένας νέος, ένας πρίγκιπας ή ένας ανόητος. Στην ιστορία μας παρατηρούμε ότι η μάγισσα Μπάμπα Γιαγκά έχει αρνητικό χαρακτήρα και προμηνεί το θάνατο, είτε το ψυχολογικό είτε το βιολογικό. Είναι αυτή που θα πάρει τη μαγική φτέρη από τα χέρια του Πέτρο και θα του στερήσει τη δύναμη. Η Μπάμπα Γιαγκά είναι ο βασικός χαρακτήρας πολλών μαγικών παραμυθιών, ο οποίος αντιπροσωπεύει το χάσμα μεταξύ της λογικής και του παράδοξου που ορίζει το μαγικό παραμύθι της λαογραφίας. Αντιλαμβανόμαστε τη σπουδαιότητά της από τη συχνότητα με την οποία παρουσιάζεται όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και σε παραμύθια της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας. Ο διαδικός της ρόλος της προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση της μέσα στο παραμύθι. Θεωρείται ταυτόχρονα επικίνδυνη μάγισσα, αλλά και ευεργέτης κάποιες φορές. Η εικόνα της είναι συνδεδεμένη με μία μάγισσα που ζει στην άκρη ενός κουπόξυλου σε ένα σπίτι που στέκεται σε πόδια κοτόπουλου. Τα πόδια κοτόπουλου δεν είναι τίποτα άλλο από απομεινάτζες όμορφων στήλων πάνω στους οποίους κάποτε στέκονταν οι καλύβες ως κατοικίες των ανθρώπων. Το λιπόσαρκο, στέινο πόδι της, συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με την ανθρωπομορφοποίησή της. Μεταβατικό στάδιο από τον ζώο στον άνθρωπο υπήρξε ο άνθρωπος με πόδια ζώο, όπως ο Πάνας, αλλά και οι νάνοι, οι δαίμονες, ο διάβολος και τα κακά πνεύματα. Η Μπάμπα Γιαγκά μετακινείται με τρομερή ταχύτητα μέσα σε ένα γουδί, κρατώντας ένα γουδοχέρι και μία σκούπα με την οποία σκουπίζει τα ίχνη που αφήνει πίσω της. Ποια είναι όμως η σχέση της Μπάμπα Γιαγκά και της ιδέας του θανάτου και γιατί υπάρχει αυτή η σύνδεση? Η Μπάμπα Γιαγκά ζει στα σύνορα του δάσους, ενός επικίνδυνου για τους ανθρώπους μέρους, όπου εκεί κατοικούσαν όλα τα κακά πνεύματα και οι κίνδυνοι ήταν πάντα πολλοί για τους ανθρώπους. Το δάσος παρουσιάζεται όμως και ως τόπος μύησης και ως είσοδος στη χώρα των νεκρών, αφού οι μυημένοι βιώνουν ένα συμβολικό θάνατο. Σύμφωνα με τον Προπ, η πορεία της εξέλιξης του παραμυθιού και ειδικά η αρχή, δηλαδή η αναχώρηση στη χώρα των νεκρών, δείχνει ότι η Μπάμπα Γιαγκά μπορεί να έχει κάποια σχέση με το βασίλειο των νεκρών.
Διαπιστώνει πως το παραμύθι διατηρήθηκαν όχι μόνο ιδέες συνδεδεμένες με το θάνατο, αλλά και ιδέες που δείχνουν ότι η ιεροτελεστία της μύησης της νεότητας στην αρχή της εφηβείας ήταν συνδεδεμένη με το θάνατο. Ο γάμος ήταν η κοινωνική λειτουργία αυτής της ιεροτελεστίας. Κατά τη διάρκεια της, το αγόρι έπρεπε να πεθάνει και να αναστηθεί ως νέος άνδρας. Αυτός είναι ο λεγόμενος προσωρινός θάνατος. Ο θάνατος και η Ανάσταση παρουσιάζονται στο παραμύθι με εικόνες που έδειχναν το αγόρι να καταβροχθίζεται από τερατώδη συνήθως ζώα και μετά να τον βγάζουν από το στόμα με ένα απλό βήξιμο. Για να δείξουν αυτή την ιεροτελεστία, κάποιες φορές έφτιαχναν ειδικά σπίτια ή καλύβες σε σχήμα ζώου, με την πόρτα να παρουσιάζεται σαν στόμα. Συνοδευόταν από σωματικά βασανιστήρια, δηλαδή τους έκοβαν κανένα δαχτυλάκι, τους έβγαζαν τα δόντια, τέτοια πράγματα. Μια άλλη μορφή προσωρινού θανάτου απεικονίστηκε συμβολικά με το αγόρι να το βράζουν ή να το μαγειρεύουν και αυτό να ανασταίνεται ξανά. Πόσα παραμύθια ξέρουμε με αυτή την ιστορία. Με την Ανάσταση, λοιπόν, έπαιρνε νέο όνομα και είχε περάσει με επιτυχία στην συγκεκριμένη ιεροτελεστία. Ύστερα, διδασκόταν τις τεχνικές του κυνηγιού, του μάθαιναν μυστικά θρησκευτικού χαρακτήρα, χορούς και τραγούδια και ό,τι έπρεπε να ξέρει για την ιστορία της φυλής του και τους κανόνες της ζωής. Η ιεροτελεστία της μύησης γινόταν σε όλο τον κόσμο ενίοτε σε δάσος. Αναφορές υπάρχουν ακόμα και από την αρχαιότητα στις μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Το δάσος αποτελούσε μόνιμο στοιχείο στην ιδανική αναπαράσταση της εισόδου του Άδη. Η κατασκευή μιας καλύβας με μορφή ζώου μπορεί να αναγνωριστεί ως το αρχαιότερο υπόστρωμα κατά την ιεροτελεστία της μύησης. Σαν να λέμε πως ο μυημένος κατέβηκε στην περιοχή του θανάτου μέσω αυτής της καλύβας. Στους μύθους σταδιακά χάνεται ο ζωόμορφος χαρακτήρας, αλλά η Μπάμπα Γιαγκά, στην Μπάμπα Γιαγκά μάλλον, η πόρτα και οι κολόνες διατηρούν τη ζωομορφική τους εμφάνιση. Το παραμύθι λοιπόν αποτέλεσε τον τελευταίο κρίκο στην εξέλιξη αυτής της ιεροτελεστίας. Η Μπάμπα Γιαγκά παρουσιάζεται ως μητέρα ζώων και ερωμένη των θηρίων. Ωστόσο, στα παραμύθια δεν ονομάζεται ποτέ ως μητέρα ζώων. Για να βρούμε τη σχέση της με τη μητρότητα, πρέπει να αναζητήσουμε τα ίχνη στις αρχαίες κοινωνικές σχέσεις. Με την πτώση της μητριαρχίας στην αρχαία οικογένεια, η γυναίκα στερήθηκε την εξουσία. Μόνο η μητρότητα παρέμεινε ως μία από τις κοινωνικές λειτουργίες. Αυτό συμβαίνει και στο μύθο, όπου τα χαρακτηριστικά της μητρότητας της προσδίνουν τον έλεγχο πάνω στην ανθρώπινη ζωή και τον θάνατο, καθώς επίσης και την εξουσία μόνο πάνω στα ζώα, αφού όλη η ζωή του κυνηγού εξαρτάται από το ζώο. Η εικόνα της Μπάμπα Γιαγκά ανάγεται στον τοτεμικό πρόγονο της γυναίκας. Με την πτώση της μητριαρχίας, η γυναίκα πρόγονο συνδέθηκε με την εστία. Η εστία δεν συνδέεται στην ουσία απευθείας με την Μπάμπα Γιαγκά, αλλά με τη γυναίκα. Η Μπάμπα Γιαγκά είναι ένας γυναικείος χαρακτήρας με τελετουργικά σύνεργα που προέρχονται από το χώρο της κουζίνας, όπως είναι η σκούπα, το γουδί και το γουδοχέρι. Καθώς λοιπόν το τελετουργικό της μύησης έσβησε, έμεινε μόνο ο συσχετισμός της Μπάμπα Γιαγκά με το θάνατο να τη θυμίζει. Με την εμφάνιση της γεωργίας, μια νέα θρησκεία αντικατέστησε τις παλιότερες κυνηγητικές πεπιθήσεις, προερχόμενες από τις παγανιστικές θρησκείες και οι παλιές θεότητες ερμηνεύτηκαν εκ νέου ως κακά πνεύματα. Έτσι η Μπάμπα Γιαγκά, μητέρα και ερωμένη των θηρίων, πλέον έγινε μάγισσα. Στα ρωσικά παραμύθια υπάρχουν αναφορές από τον 18ο αιώνα. Σίγουρα όμως οι ρίζες της είναι ακόμα πιο βαθιές και τα όσα αναφέραμε μαρτυρούν σχέσεις και συνδέσεις με προχριστιανικές τελετουργίες και παγανιστικά έθιμα. Ωστόσο, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, πολλά πράγματα βασίζονται σε εικασίες και απλούς συσχετισμούς. Ο Βεσελόφσκι, λοιπόν, έδειξε ότι η εξήγηση πολλών φαινομένων της λαογραφίας δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στη μυθολογία. Αλλά πολλά από αυτά μπορούν και πρέπει να εξηγηθούν με τη δύναμη της φαντασίας που δημιουργείται για χάρη της ίδιας της δημιουργικότητας και χωρίς να υπάρχει καμία σχέση με την ανάπτυξη κάποιου μυθολογικού στοιχείου. Το μυθολογικό έδαφος μπορεί συχνά να αλλάζει, όταν για παράδειγμα ένα θρησκευτικό σύστημα αντικαθίσταται από ένα άλλο. Τέτοια παρατήρηση σημειώθηκε στην παρούσα εργασία για τη φύση της Μπάμπα Γιαγκά ως τοτεμικού προγόνου, κατά τη μετάβαση από τη μητριαρχική κοινωνία στην ανδροκρατούμενη εξουσία. Αλλά και κατά την αλλαγή του θρησκευτικού συστήματος από παγανιστικό σε χριστιανικό, που πολλές φορές τους παλιούς θεούς αντικαθιστούν άγιοι της χριστιανικής πίστης, όπως εντοπίστηκε και στην γιορτή του Ιβάν Κουπάλα. Ωστόσο, ο Ιβάν Κουπάλα είναι απλά η εξέλιξη ενός παγανιστικού θεού? Η αντικατάστασή του ή πιθανόν είναι μια λαϊκή μορφή του Ιωάν Κριστίτελ?
Αυτή λοιπόν η διαδικασία της περιπλοκής των μύθων, δηλαδή το γεγονός ότι οι μύθοι σπάνια φτάνουν σε εμάς στην καθαρή τους μορφή, αποτελεί ιδιαίτερη δυσκολία της ιστορικής μελέτης του μύθου και των παραμυθιών και συνεπώς σπάνια μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι για την προέλευση των εικόνων, των συμβολισμών και των ιδεών που παρουσιάζονται σε αυτούς. Η εμφάνιση όμως της Μπάμπα Γιαγκά στα Ξόρκια μαρτυρεί το γεγονός ότι δεν υπήρχε μόνο ως χαρακτήρας μέσα στα παραμύθια, αλλά ήταν και μέρος της λαϊκής θρησκείας μαζί με το Λέσι, τη Ρουσάλκα, την Κιμόρα και τον Νταμαβόη. Θα τελειώσουμε την παρουσίασή μας με τη συσχέτιση του διαβόλου Μπασαβρίουκ και της μάγισσας Μπάμπα Γιαγκά. Στη λαϊκή παράδοση των Σλοβάκων, η μάγισσα Γίτζι Μπάμπα και η μάγισσα Μπασόρκα βρίσκονται τόσο κοντά που σχεδόν ταυτίζονται. Το όνομα Μπασόρκα βρέθηκε με κάποιες παραλλαγές σε πολλές περιοχές, όπως στην Ανατολική Μοραβία και στους Βλάχους. Συναντάμε επίσης το ρήμα Μπαρσαβάτ, μαγεύω, αλλά και το επίθετο Μπασόσκι, που σημαίνει όχι μόνο μαγικό, αλλά και κακό, πονηρό. Σε πολωνικές διαλέκτους, το όνομα Μπασόρκα χρησιμοποιείται συνήθως ως παρατσούκλι μιας κακής γυναίκας. Στα Ουκρανικά, Μπισούρκα είναι η κακιά γυναίκα που συνδέεται με τον διάβολο. Το ελληνικό βασάρα θεωρείται θρακικής προέλευσης και ελληνικά λεξικά ανάμεσα σε άλλες ερμηνείες δίνουν και την έννοια της ανιδής γυναίκας ή της πόρνης. Και μπορεί να υπάρχει και πιθανή σύνδεση με τη λατρεία του Διονύσου. Στη λαϊκή παράδοση αναφέρεται ότι η Μπασόρκα είναι μια καρπαθοουκρανή μάγισσα που βλάπτει τους ανθρώπους και φυσικά κλέβει και το γάλα από τις αγελάδες. Ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στα δυτικά κείμενα, το οποίο αναφέρει και ο Λούθυρος στο κίνημά του την έξοδο, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος λέει ότι οι μάγισσες πρέπει να πεθάνουν, είναι δίκαιος, γιατί κλέβουν το γάλα από τις αγελάδες. Είδαμε ότι και η Μπάμπα Γιαγκά κλέβει το γάλα από τις αγελάδες. Στη λαϊκή παράδοση των Σλοβάκων αναφέρεται πως η Μπασόρκα παρουσιάζεται επίσης ως έφηπος που καταδιώκει τους φυγάδες εραστές με ένα φτιάρι. Σας θυμίζει κάτι? Ο Μπασαβριούκ κυνηγάει το ερωτευμένο ζευγάρι. Σε αυτό το σημείο δεν θα μπορούσαμε φυσικά να μην τον ταυτίσουμε. Προφανέστατα, το όνομα Μπασαβρίουκ δεν επιλέγει τυχαία, αλλά αντικατοπτρίζει τις σκοτεινές δαιμονικές δυνάμεις που συνδέονται με τη μάγισσα Μπασόρκα. Συσχετίζοντας το ετυμολογικά με τα παραπάνω, μπορούμε να υποθέσουμε τις προχριστιανικές καταβολές της μαγικής αυτής υπόστασης με διάφορα ονόματα κατά περιοχή και την εξέλιξη του χαρακτήρα της μέσα στον πέρασμα των αιώνων, χάρη στο λαϊκό πολιτισμό και τις παραδόσεις των λαών. Και επειδή σας κούρασα μάλλον, θα τελειώσω. Συνοψίζοντας, η κατάληξη είναι πως η λαϊκή παράδοση και τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού, παγανιστικά και μη, καθόρισαν τη λογοτεχνική παραγωγή του 19ου αιώνα. Στοχευμένα επιλέξαμε να αναλύσουμε μία από τις ιστορίες του Γκόγκολ, γιατί πρόσφερε πάρα πολύ υλικό για μελέτη. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο Γκόγκολ. Δεν είναι αυτός μόνο η μόνη περίπτωση λογοτέχνη με τέτοια δείγματα γραφής. Σπουδαίοι συγγραφείς, όπως γνωρίζουμε ο Ντοστογεύσκη, ο Ταλστόι, ο Σαλτικόφ, Σιντρίν και ο Λισκόφ, εμπλουτίζουν τα έργα τους με στοιχεία δανεισμένα από το παραμύθι, το θρύλο και τις δοξασίες του λαού, πολλές από αυτές προερχόμενες από παγανιστικά, αλλά και θρησκευτικά έθιμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Σαμαρά για την πολύ ζωντανή παρουσίαση του θέματός της. Και είναι ώρα να περάσουμε στις ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσουμε μισό λεπτό. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ομιλήτρια. Μπίλιανα, έχεις το λόγο στο βήμα. Και παρακαλώ, μπορεί να τεθεί η πρώτη ερώτηση. Α, δεν θα ακούσουμε το τραγούδι, μήπως θα μπορούσαμε τώρα. Από το YouTube. Α, ωραία.
Δεν ήθελα να... Πρέπει να πατήσετε το Enter μαζί με το... Για να δούμε λίγο. Πρέπει να πατήσει Enter και κλικ ταυτόχρονα για να παίξει. Ευχαριστώ και τις δύο μιλήτριες που μας έκαναν μια πολύ ωραία εισαγωγή στην χρονική περίοδο που μεταφέρει τα παγανιστικά έθιμα στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού στην περιοχή των Σλάβων και των Σέρβων. Επειδή ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα για μάγισσες, διαβόλους και ούτω καθεξής, ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι η χριστιανική θρησκεία δέχεται τον εξορκισμό. Έχετε ακούσει ή έχετε διαβάσει ή μπορείτε να μας πείτε αν ο εξορκισμός προέρχεται από τις παγανιστικές συνήθειες αυτών των λαών? Πώς εξελίχθηκε, δηλαδή, ξαφνικά εμφανίστηκε ο εξορκισμός στη χριστιανική θρησκεία? Ευχαριστώ πολύ. Παράδοσης, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω ότι ακόμα υπάρχουν κάποιες τελετουργίες στους Σέρβους που δεν προέρχονται από την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία έχει το δικό του τυπικό που το παρακολουθεί. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες γυναίκες, που κάποιοι τους λένε οι μάγισσες, ότι είναι οι μάγισσες, που κάνουν μία ειδική τελετή, ακόμα και σήμερα, αν για παράδειγμα φοβάται ένα παιδί και παίρνουν το, λιώνουν το, ένα μέταλλο και το βάζουν στο νερό πάνω από το κεφάλι του παιδιού και ό,τι σχήμα εμφανίζεται, πιστεύουν ότι το παιδί φοβήθηκε από αυτό. Δεν είναι ακριβώς εξορκισμός, αλλά είναι ο τρόπος να παλεύουν με αυτό το τρόπο το κακό. Και μετά υπάρχει και μία σειρά τελέτης που το παρακολουθούν, τι πρέπει να κάνουμε αυτό, να το πιούνε το νερό, να το βάλουνε σε ένα σταυρόδρομο. Είναι πολύ παγανιστικό και δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. Τώρα, πώς ήρθε στην Εκκλησία αυτή τη τελετή, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αν μου επιτρέπετε, τυχαίνει να είναι και το θέμα το οποίο ξεκινά να δουλεύω αυτόν τον καιρό, ο εξορκισμός στην Αθηνική Εκκλησία. Λοιπόν, εξαρτάται για ποιον εξορκισμό μιλάμε. Γιατί υπάρχει ο εξορκισμός της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπου είναι, μπορούν να τον πράξουν μόνο οι ιερείς, κάποιοι ιερείς, όχι όλοι οι ιερείς. Απαγορεύεται αυστηρά από τους απλούς λαϊκούς να προχωρήσουν σε εξορκισμό. Εδώ μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα κείμενα που βρίσκονται στο Μεγάλο Ευχολόγιο και το Μικρό Ευχολόγιο, το οποίο είναι κυρίως κατά τη Βυζαντινή περίοδο και μετά περνάει και στις λοιπές σλαβικές γλώσσες, έτσι, στην Ορθοδοξία. Αντίστοιχα, η Πολωνοί και οι Τσέχοι έχουν τα δικά τους καθολικά. Αυτά, ξαναλέω, απαγορεύεται αυστηρά να τα χρησιμοποιήσουν, να τα διαβάσουν απλοί λαϊκοί. Υπάρχει όμως, και σωστά είπε η Μπίλιανα, η Μπίλιανα δεν περιέγραψε εξορκισμό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα εξορκισμού. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουμε τη Γελό. Αντίθετα, στην Ρωσία έχουμε την Ηρωδιάδα, τις κόρες του Ηρώδη. Ή τέλος πάντων και άλλους πολλούς δαίμονες, που είναι ακριβώς μια διαδικασία εξορκισμού για να φύγουν τα δαιμόνια και να προστατευτεί μετά ο θνητός. Τώρα. Συγγνώμη. Ναι, και η Βασκανία, μήπως είναι ένα. Η Βασκανία είναι. Σε ένα βαθμό υπάρχει, ναι, και ευχή εξορκισμού. Έτσι, στη Σερβία δεν άκουσα ότι υπάρχει Βασκανία, αλλά εδώ το έχω ζήσει και όλες. Υπάρχει και στη Σερβία. Υπάρχει, δηλαδή, στη Ρωσία, για παράδειγμα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ. Είναι μια, η πόρτσα, η λεγόμενη, έτσι, που είναι ένα είδος Βασκανίας και είναι ένα
σαν, πώς να το πω, αρνητική ενέργεια που την πετάει το, ουσιαστικά την πράττει πάρα πολύ συχνά η μάγισσα την πόρτσα. Έτσι. Αυτό όμως που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τώρα όντως, όταν μιλάμε για το χριστιανικό και τον ορθόδοξο εξορκισμό, όντως πολλά στοιχεία είναι προχριστιανικά, αναμφίβολα. Όταν μιλάμε δε για τον λαϊκό, εκεί είναι πολλά περισσότερα τα προχριστιανικά, γιατί εκεί βλέπουμε και πάρα πολλούς λαϊκούς δαίμονες, τους οποίους σπανίως συναντάμε, μάλλον πολύ λιγότερο συχνά συναντάμε στα ορθόδοξα κείμενα. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο στο ίδιο θέμα, ιδιαίτερα αυτό το οποίο έχετε αναφέρει, το έχω δει στην πράξη και συγκεκριμένα στην Κύπρο, όπου δεν ήταν από κάποιους Σλάβους, αλλά από κάποια Κυπρία, η οποία όταν ήμασταν μικρά παιδιά και ένα παιδί είχε κάποιο φόβο για κάτι, ερχόταν, έβαζε ένα μπολ με νερό πάνω από το κεφάλι του παιδιού, διάβαζε ορισμένα πράγματα και μετά έριχνε ένα πράγμα σαν μόλυβο, ναι. Μολύβι κάτι, ένα ρευστό, και το σχήμα αυτό υποτίθεται ότι απομάκρυνε τον φόβο του παιδιού. Ακριβώς. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι λίγο με παραξενεύει, διότι το βλέπουμε στις Σλαβικές και το είδα και στην πράξη, το έζησα. Ναι. Το έζησα προσωπικά. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να υποβάλω και μία ερώτηση. Όσο αφορά το θέμα στάχια, υπάρχει σε διάφορους λαούς, θρησκείες, δόγματα κλπ, ομάδες, η δοξασία ή η πίστη όσον αφορά τα στάχια. Στην δεύτερη φωτογραφία την οποία είχατε αναρτήσει, όπου είχατε δείξει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, μετά από τη φωτογραφία που κουβαλάγανε το δέντρο στο δεξί του σώμα, δείξατε ένα μπουκέτο με διάφορα κλαριά και όμως μέσα στο κέντρο αυτών των κλαριών υπάρχουν τα στάχια. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κάποια ειδική σημασία στα στάχια μέσα από τη σερβική και εν γέννη ίσως και σλαβική παράδοση. Αυτό έχει με το έτοιμο των Χριστουγέννων, που σήμερα και στις εκκλησίες και στα σπίτια βάζουμε στάχια για τις 3 ημέρες των Χριστουγέννων. Τώρα είναι χριστιανικό αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι δείχνουμε έτσι το σπήλαιο όπου γεννήθηκε ο Χριστός. Και δεν πρέπει 3 ημέρες να καθαρίζουμε το σπίτι. Αλλά ο Τσαϊκάνοβιτς ο ίδιος λέει ότι αυτό πάλι έχει σχέση με το προχριστιανική παράδοση, και όπως πετάμε αυτά τα καρύδια στις γωνίες για τους προγόνους, σαν πομπή αυτούς, έτσι δεν πρέπει να καθαριστεί το σπίτι για να μην καθαρίσουμε και τους προγόνους που έρχονται εκείνες τις ημέρες στο σπίτι. Γι' αυτό υπάρχουν και στάχια στο Μπάντνιακ, γιατί συμβολίζει τώρα χριστιανικό πια τη Φάτνη και το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός. Σε κάποιους άλλους χώρους τα στάχια συμβολίζουν την αυθονία. Mm. Να, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ δεν μου είναι απόλυτα κατανοητό η ταύτιση του Αγίου Σάβα με το λύκο. Ναι. Δηλαδή, ο Άγιος Σάββας αποτελεί, ίσως σε κάποιες απεικονίσεις δεν έχω δει, κάποια θεότητα με κεφάλι λύκου και σώμα ανθρώπινο, όπως ο Άνουπης ή ο Άγιος Χριστόφορος σε κάποιες φάσεις. Και πώς η παρουσία, ας πούμε, του Άγιου Σάββας θετικής οντότητας, ύπαρξης, φιγούρας, έχει να κάνει ίσως με
την παρουσία του λύκου ως θετικού βοηθού ζώου στα παραμύθια? Γιατί ο λύκος συνήθως είναι αρνητικό. Αυτό προέρχεται από τους μύθους που έχει πιο πολλά συλλέκτη ο Βλάντιμιρ Τσόροβιτς, που τον γνωρίζετε σίγουρα, που ήταν ιστορικός, αλλά έχει κάνει και μεγάλη συλλογή των μύθων για το Άγιο Σάββα. Και εκεί πάρα πολλά από αυτά έχουν σχέση με τους λύκους, που λέει οι λύκοι έρχονται στον Άγιο Σάββα, σε ένα από αυτά, και τον ρωτάνε πού θα πάνε, σε ποιο κοπάδι θα πάνε να σφάξουν ζώο. Και αυτός τους λέει, εκεί θα πάτε και αυτό θα σφάξετε. Γι' αυτό, όπως είπα, υπήρχαν σε κάποια μέρη της Σερβίας και αυστηρές νηστείες πριν από τη γιορτή του Αγίου Σάββα. Τώρα, ο Τσοϊκάνοβιτς πάλι λέει ότι μπορεί αυτή τη πίστη ότι ο Άγιος Σάββας συνδέεται με τους λύκους προέρχεται από το παγανισμό και μπορεί να είχαμε μία θεότητα του λύκου. Βρήκαμε σε ένα μεσαιωνικό έγγραφο, τώρα δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του, μπορεί να το τιμητείτε εσείς που έχετε σχέση πιο πολύ με τη μεσαιωνική βυζαντινή λογοτεχνία, ότι οι Σέρβοι ταυτίζονται σε εκείνο το κείμενο με τους λύκους. Τώρα δεν θυμάμαι, δυστυχώς προσπάθησα να βρω αυτό το έγγραφο τώρα, δεν το βρήκα. Και για τους άλλους λαούς πάλι μιλάει. Ποιοι είναι για ποια ζώα, κάποιοι είναι για το Αλεπού, κάποιοι είναι... Νόμιζα ότι είναι από το φυσιόλογ, πώς το λέω, αλλά δεν ήτανε, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων... Ναι. Ναι. Και αυτός ο ερευνητής πιστεύει ότι κάποτε, στα αρχαία χρόνια, είχαμε μία θεότητα του λύκου. Και αυτά χαρακτηριστικά περάσανε μετά στο Άγιο Σάββα. Δεν έχουμε κάτι γραπτό να μας το αποδείξει. Η λέξη «βουκοντλακ» τι σημαίνει ακριβώς? «Βουκοντλακ» πάλι προέρχεται από τη λέξη «βουκ» και είναι σαν «βάμπυρ» περίπου. «Βάμπυρ» είναι σερβική λέξη και έχουμε μεγάλη παράδοση και στη γραπτή και στη λαϊκή λογοτεχνία. Και «βουκοντλακ» δεν είναι ακριβώς σαν «βάμπυρ», γιατί «βάμπυρ» μπορεί να είναι και άνθρωπος χωρίς πολύ μαλλί και τα λοιπά. «Βουκοντλακ» πάντα το έχουμε σαν πολύ τριχωτό άνθρωπο που έχει πιο πολλά χαρακτηριστικά του ζώου. Δηλαδή. Ναι. Αυτό το έθιμο της λυκανθρωπίας συνδέεται με τους Σλάβους. Ναι, πάρα πολύ. Γιατί έχουν γραφτεί αρκετά. Πολύ παράδοση και τώρα στη σύγχρονη λογοτεχνία πάλι. Πολύ ασχολούμαστε με... Ναι. Καταρχάς, θα ήθελα να σας να σε ευχαριστήσω για την ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Μόνο ένα σχόλιο να κάνω για τα αστάχια. Όπως προαναφέρθηκε, όντως στους Σλάβους δηλώνει έτσι την ευημερία. Γιατί δηλώνει προχριστιανικά στοιχεία, ότι υπάρχουν προχριστιανικά στοιχεία, γιατί όταν υπήρχε ευημερία σε ένα χωράφι, ας πούμε, δήλωνε ότι θα έχουμε καλή σοδειά, δηλαδή έχει να κάνει με τη φύση. Και βρέθηκα πρόσφατα στη Σλοβακία και έχουν ως διακοσμητικό, δηλαδή στις πόλεις, έχουν διακοσμητικό και τα στάχια και τα δένουν έτσι όμορφα, ωραία, δηλαδή σε θέση λουλουδιών, ας πούμε, βάζουν στάχια και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, δεν το ήξερα. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος? Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις καλά δομημένες πληροφορίες και το πλούτο του υλικού και την ερμηνεία του. Σε σχέση με αυτό το οποίο συζητήσαμε
Για το Λύκο, θα ήθελα να ρωτήσω καταρχάς κατά πόσο είναι διαδεδομένο το όνομα, το ανθρωπονύμιο Βουκ, το οποίο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Εγώ στη Βουλγαρία έχω και συμμαθητές. Και μάλιστα να είναι Βουκ, δηλαδή Βουκτσου Βαουτσάνοφ, δηλαδή κατά παππού, κατά παμπά και τα λοιπά, παντελώς, δηλαδή Λύκος, Λυκόπουλος, αν δεν είναι Λύκος, Λυκόπουλος, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, αν σήμερα αυτή η παράδοση στα ανθρωπονύμια κρατάει, αυτό είναι το ερώτημά μου. Ωραία. Ένα σχόλιο σε σχέση με το μολύβι το οποίο συζητήσαμε. Αυτό επίσης είναι πολύ διαδεδομένο στα Βαλκάνια, όπως είδαμε και για την Κύπρο. Και εδώ μπαίνει ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο για το κύκλο των ομιλιών. Κατά πόσο οι Σλάβοι, στην επαφή τους με άλλους λαούς, στο χώρο των Βαλκανίων, παράδειγμα με το Ισλάμ και με τους φορείς του Ισλάμ, τους διαφορετικούς λαούς φορείς του Ισλάμ, αυτό ξεκάθαρα έχει έρθει από το Ισλάμ, αυτό με το μολύβι. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Αντίστοιχα, στο γερμανόφωνο χώρο έχουμε επαφές των Σλάβων και επιρροές στη μυθολογία τους από τους γερμανόφωνους λαούς. Ναι. Οπότε μπαίνει ένα μεγάλο θέμα συζήτησης. Ναι, μεν κουβαλάμε στοιχεία από το παρελθόν, το προχριστιανικό, αλλά επιτίθενται και επικοδομούνται πάρα πολλά μυθολογικά στοιχεία από τις διεπαφές. Η ερώτησή μου συγκεκριμένα για την ομιλία σας, αυτή η επίκληση ντόντολε, δεν κατάλαβα πώς ετοιμολογείται, τι ακριβώς σημαίνει. Έχω την αίσθηση ότι είναι από το ρήμα ντότζο, ντόντι, δηλαδή. Ωραία. Ας έρθει. Ωραία. Σαν μια ευχή, ας έρθει το κάτι, το οτιδήποτε. Δηλαδή, η ερώτησή μου είναι το τι σημαίνει το ντόντολε. Ωραία. Πρώτα να απαντήσω από το βουκ. Ωραία. Πολύ ωραία ερώτηση και ευχαριστώ. Είχαμε το βουκ Στεφάνοβιτς Κάραντιτς. Και ο ίδιος ο βουκ περίγραψε το όνομά του σε ένα από τα έγγραφα και είπε ότι είχε πολλά αδέρφια που πεθάνανε πριν από αυτόν. Και αυτό το λόγο, για να φοβηθούν οι μάγισσες, οι γονείς δώσανε αυτό το όνομα Βουκ, Λύκος, στο παιδί. Και επιβεβαίως, προφανώς. Και σήμερα αυτό το όνομα έχω έναν ξάδερφο κι εγώ, το Βουκ, και υπάρχει πολύ στους Σέρβους. Έχουμε και τους πολιτικούς και έχουμε και άλλους ανθρώπους. Ναι, δεν είναι σπάνιο όνομα ούτε σήμερα. Και για το άλλο, για τον ντόντολε. Εγώ βρήκα, τώρα όταν έκανα έρευνα για την παρουσίαση αυτή, αλλά δεν ξέρω πόσο ισχύει αυτό, το βρήκα στο λεξικό λογοτεχνικών όρων και θα έπρεπε να είναι σωστό, αλλά μου είναι λίγο περίεργη αυτή η εξήγηση και αυτό δεν την ανάφερα, ότι προέρχεται από τη λέξη «ντου», που σημαίνει «κουνάω το πηγούνι» και μου μιλήσαμε γι' αυτό κάποια στιγμή, και ότι έχει σχέση με το «πέρουν» αυτό το «ντου», που είναι ινδοευρωπαϊκό. Δεν το ανέφερα, μου ήταν περίεργο. Αλλά αυτό που είπατε, να «νταντότζε», να έρθει, γιατί θέλουμε να έρθει η βροχή, μου είναι πολύ πιο πιθανό από αυτό που διάβασα. Θέλω να ρωτήσω, γιατί το ρωτάω αυτό, διότι αυτό μου θυμίζει πιο πολύ να είναι μετοχή, παρελθοντική μετοχή ενεργητική, σε επίκληση. Αντότολε, δηλαδή, πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον αόριστο σε θέση μέλλοντα. Mm-hmm. Όπως λέμε, ξέρω εγώ, στα ελληνικά, φύγαμε και εννοούμε θα φύγουμε. Mm-hmm. Και mm-hmm. αυτό στη λαϊκή γλώσσα και στις ευχές πολλές φορές συμβαίνει. Και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι από το «ας έρθουν» με την έννοια «ήρθα να σε έρθουν». Ναι, μπορεί, μπορεί, μπορεί. Πολύ ωραία παρατήρηση. Ευχαριστώ. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση για την πρώτη... Για την πρώτη ομιλήτρια ή να περάσουμε στη δεύτερη ανακοίνωση. Ευχαριστώ πολύ, Μπελιάνα. Καταρίνα, μπορείς να ανέβεις. Και για την ανακοίνωση της κυρίας Σαμαρά, παρακαλώ, ερωτήσεις αν υπάρχουν. Η φιγούρα του διαβόλου που μας αναφέρατε με το συγκεκριμένο που δεν συνέχω συγκρατήσει. Τον Πασαβριούκ. Πόσο συνδέεται με μια άλλη φιγούρα,
των ρωσικών παραμυθιών, τον Κοστσέι. Κοστσέι, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι. Το Κασέι. Κασέι, ναι. Ναι. Που συναντάμε στο μπαλέτο του... Ναι, είναι μάγος κι εκείνος. Ναι. Είναι μάγος. Όλοι οι μάγοι έχουν μια διαβολική ιδιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά είναι μάγος των παραμυθιών, ενώ ο Μπασαβριούκ... αυτό που έκανε ήταν ότι προσπάθησα να δείξω μια προχριστιανική ρίζα, βασισμένη όμως σε μια γενικότερη περιοχή, όχι μόνο των Σλάβων, αλλά ίσως και μια πιο βαλκανική καταγωγή, επειδή και με το ελληνικό βασάρα πολύ πιθανό να έχει την ίδια ρίζα. Βασάρα είναι και οι μενάδες σε κάποιες περιοχές. Ναι. Όπου εκεί τώρα αποδίδονται διαβολικές ιδιότητες και προσπάθησα να δείξω αυτές τις διαβολικές ιδιότητες βασισμένες όμως ετυμολογικά. Ο Κασέι δεν έχει αυτή τη ρίζα. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια φιγούρα που τη βλέπουμε συνήθως μέσα στα παραμύθια. Δεν είναι δηλαδή προϊόν της λαϊκής παράδοσης. Είναι της λαϊκής παράδοσης, ναι. Αλλά δεν φαίνεται να έχει την ίδια καταγωγή με τον Μπασαβριούκ. Γιατί διαβολικές ιδιότητες έχουν όλοι οι μάγοι. Και οι μάγισσες του παραμυθιού, ακόμα και η Μπάμπα Γιαγκά. Απλά δεν έχει την ίδια καταγωγή. Αυτό που θέλει να πει, Άννα, είναι ότι η λαϊκή παράδοση... Η λαϊκή παράδοση, ουσιαστικά, έχουμε μορφές που είναι από διαφορετικές δεξαμενές. Η Μπάμπα Γιαγκά είναι κάπως, τα λέγαμε, στον διάμεσο, αλλά ο Κασέ είναι ανήκει μόνο στο παραμύθι. Δεν τον βλέπουμε στις λαϊκές δημοκρασίες, δηλαδή δεν πιστεύει ο ρωσικός λαός στην ύπαρξη του Κασέ. Εμφανίζεται απλά στα παραμύθια σαν μια, μορφή μυθοπλασία. Ο Μπασαβρούκ αντιθέτως εμφανίζεται στις λαϊκές δοξασίες. Η Μπαμπαγιακά είναι μια από τις λίγες μορφές που εμφανίζεται και στις λαϊκές δοξασίες, θεωρητικά δηλαδή, γιατί δεν είναι πάρα πολύ βέβαια αυτό, αλλά σίγουρα είναι και μια μορφή παραμύθιου. Έτσι, όπως αυτό μπορεί να το δείτε στα ελληνικά παραμύθια, δεν έχουν πάρα πολλές μορφές που εμφανίζονται μόνο στα παραμύθια και άλλες που είναι το λαϊκό δοξασιό. Δεν πιστεύει. Το Κασέι δεν πίστευε όμως, σαν ήταν αυτό. Αλλά το χρησιμοποιούσε σαν μορφή διασκέδασης στα παραμύθια. Υπάρχει τώρα μια θεωρία που λέει ότι ο Κασέι ήταν θεός θανάτου στα αρχικά, στα δικό σου κλπ. Γιατί δεν στέκει και η ιστορική προσωπικότητα, λέει. Ναι, δεν στέκει αυτά. Δηλαδή είναι ότι ήταν παλιά προχριστιανική μορφή θανάτου, θεός θανάτου. Κάποια άλλη ερώτηση για την κυρία Σαμαρά. Γενικά. Ήθελα να πω κάτι για το οίκο. Θα το κάνουμε λίγο πιο πρόσφατο. Στα γερμανικά ο λύκος είναι Wolf. Και η λέξη Wolfgang, που είναι και ο γνωστός μας Schäuble, ο γνωστός σε όλους μας, ο οποίος ήταν ο λύκος της Ελλάδος κατά τη διάρκεια των 10 ετών που μας είχαν βάλει το καπίστρι, σημαίνει ότι είναι συμμορία λύκων. Μήπως είναι διαβολικό όνομα. Μπορεί. Γιατί και ο ίδιος δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες που τους αρέσει ο Wolfgang Schäuble. Αυτό ήθελα να σας πω. Αυτό όμως, αυτό που είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή με την κυρία Μπίλενα είναι ότι το όνομα Λύκος υπάρχει στην αρχαία Ελλάδα σαν όνομα. Άρα δείχνει μια γενικότερη... Το ζώο είναι η ρόζο του Απόλλωνα. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα δεν έχει μόνο αρνητική διάσταση. Πολύ πιθανόν δείχνει και την ισχύ, τη δύναμη που θέλουν να δείξουμε. Έτσι, έτσι. Είναι, γίνεσαι δυνατός από ασθένειες, από οτιδήποτε. Να συμπληρώσω κάτι τέτοιο. Ο λύκος είναι γνωστό ότι είναι ένα ζώο το οποίο έχει αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τη συνοχή της αγέλης. Δεν ξέρω αν έχετε δει μία γέλη λύκων, πώς προχωράει. Τα πιο αδύνατα ζώα είναι στο μέσον. Μπροστά πάει ο αρχηγός και πίσω επίσης είναι ζώα τα οποία προσέχουν την αγέλη.
έχουν πολύ μεγάλη αίσθηση της αγέννησης. Και αυτό νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό. Κάποια άλλη ερώτηση? Οπότε κλείνουμε αυτή τη στιγμή και τη σημερινή μας συνάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και παρακολουθήσατε από κοντά και αυτή την ενότητα ομιλιών. Σας αναμένω την επόμενη εβδομάδα, που είναι και η τελευταία ενότητα του κύκλου. Καλό βράδυ. Γεια σας.